ότι υπάρχει μία σύγκληση στο θέμα του πρωτογενούς πλεονάσματος, δηλαδή, εντάξει, δεν επιμένουν πλέον στα προηγούμενα τα οποία ήταν και πέρα. 1,2, 3, 5, πόσο? Λογικής, η ελληνική πλευρά είναι στο 1,2, οι άλλοι είναι στο λίγο παραπάνω, θα τα βρουν εκεί, πιστεύω, λίγο κάτω από το 1,5. Οπότε γλιτώνουμε 2-3 δισεκατομμύρια, που δεν χρειάζεται να τα πάρουμε μέτρα. Και κάτι τις παραπάνω. Γιατί τώρα επίσης ανοίξατε την παρτίδα με τον πρέσβη τέτοια ώρα? Ποια παρτίδα? Την παρτίδα, δηλαδή. Ποιανού είναι το κομμάτι, κύριε Γιουριάδη, το θυμόσαστε, το παρτίδες θα ανοίξουμε τώρα? Ποιος το λέει? Θυμήστε μου, παρακαλώ πάρα πολύ. Ποια είναι η παρτίδα μας? Λοιπόν, εδώ πέρα που είμαστε, κόντρα στους ξένους, τους λέμε θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο, θα κάνουμε το τρίτο. Βοηθήστε μας, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σαν καλός παππούς, να επιπλήξετε λίγο τους γονείς για τον τρόπο με τον οποίο φέρονται στο παιδί. Βγάζετε τώρα το θέμα του ξηρού και παρτίδα με τον πρέσβη. Εμένα μου. Δεν ξέρω ότι υπάρχει κάτι πέρα από αυτό που είχα διαβάσει την Παρασκευή. Εμένα μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι παρότι ήξεραν την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, περίμεναν να ψηφιστεί ο νόμος. Ο νόμος είναι σαφής. Νομίζω ότι άμα τον κοιτάξει και το κοιτάξουν και οι Αμερικάνοι, θα δουν ότι εγγράφεται απόλυτα στον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό. Προφανώς, αν ακούνε τον κύριο Γεωργιάδη και λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απελευθερώνει τους τρομοκράτες, μπορεί να θορυβηθούν. Άμα διαβάσουν τον νόμο, θα δουν ότι είναι κάτι που αντίστοιχο του υπάρχει. Ο ίδιος ο κύριος Παρασκευόπουλος έχει παραδεχθεί on record, που λένε πάλι και στην ορεινή Νάξο, το έχω παρακάνει σήμερα, ότι είναι φωτογραφική διάταξη. Ο ίδιος το έχει παραδεχθεί. Ναι, αλλά δεν αφορά απελευθέρωση. Μιλάει για περιπτώσεις κρατουμένων οι οποίοι έχουν πολύ βαριές αναπηρίες και στους οποίους θα μπαίνει το λεγόμενο βραχιολάκι, άρα θα είναι υπό επιτήρηση, άρα δεν βλέπω τι θα μπορούσε να ενοχλεί τους Αμερικάνους. Αν το καταλάβατε, εσείς φταίτε. Μάλλον εδώ με το ΣΥΡΙΖΑ με τρελάνουνε. Πραγματικά. Είμαι το Σάββατο πρωί στο Μέγκα. Και ακούω